χιλιάδες οργισμένοι πολίτες συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Ταξίμ της Κωνσταντινούπολης, ζητώντας την άμεση παραίτηση του Πρωθυπουργού Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μετά τη διαρροή της τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε με το γιο του. Οι διαδηλωτές μοίρασαν μάλιστα στους περαστικούς ψεύτικα χαρτονομίσματα, λιδωρώντας τη συνομιλία Ερντογάνιου και τις συμβουλές που του έδινε για το πώς να κρύψει τα χρήματα από τις παράνομες δραστηριότητες της οικογένειας. Τα χρήματα που είναι κρυμμένα στα σπίτια των πολιτικών του κόμματος που κυβερνά ανήκουν στο λαό. Είμαστε εδώ και διαδηλώνουμε εναντίον τους. Δεν θέλουμε πλέον αυτή την κυβέρνηση στη χώρα. Αυτά είναι χρήματα που ανήκουν στο λαό της Τουρκίας. Ο κόσμος που βλέπετε είναι απλά μια σταγόνα η οποία κάποια στιγμή θα γίνει ορμητικό ποτάμι. Ο Ερντογάν πρέπει να φύγει από τη χώρα, λέει ένας διαδηλωτής. Ο Τούρκος Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η συνομιλία είναι προϊόν μοντάζ και επέρυψε την ευθύνη για την ποταπή επίθεση που δέχεται, όπως είπε, στους πρώην συμμάχους του της αδελφότητας του εξόριστου ισλαμιστή κληρικού Φεντουλάχ Γιουλέν. Η δυσφορία για την κυβέρνηση Ερντογάν αυξάνεται ακόμη περισσότερο μετά την υπογραφή από τον Αμπντουλάχ Γκιούλ του αμφιλεγόμενου νόμου που προβλέπει ότι η κυβέρνηση είναι αρμόδια να διορίζει την δικαστική εξουσία.